τίποτα, ένα όνειρο. Ναι, δεν είχα ξαναπάει από ταινίες που βλέπαμε τότε, η Νέα Υόρκη. Και βρέθηκα στην Αμερική λοιπόν να σπουδάζω λογοθεραπεία και τελείωσα λογοθεραπεία, το πρώτο μου πτυχίο. Από τη λογοθεραπεία, στο ότι βραβεύτηκες ως η αγαπημένη και η καλύτερη fashion designer της χρονιάς. Πώς φτάσαμε εδώ? Είδες καμιά φορά τα τρελά όνειρα που καταλήγουν? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να κάνουμε όνειρα. Γιατί πιστεύω ο άνθρωπος που δεν ονειρεύεται δεν ζει. Πρέπει να κάνουμε όνειρα, να κυνηγάμε το όνειρο μας, να πιστεύουμε στο όνειρο μας και ίσως κάποτε πιστέψουν και αυτά σε εμάς. Πρέπει να δουλεύουμε σκληρά. Δεν ξέρω, ρε Χριστιανά μου, ήταν ένα όνειρο. Πραγματικά ένα όνειρο. Όπως είχα πει και στα βραβεία, βρέθηκε ένας άνθρωπος στη ζωή μου, όπως ήταν ο Άντης, ο οποίος με παρότρινε να ολοκληρώσω το όνειρο μου. Ότι αυτό ήμουν προορισμένη να κάνω. Αυτός το είδε πριν να το δω εγώ. Και κατέληξα στο Λονδίνο και σπούδασα το fashion design. Νιώθω εγώ το κατέχω, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να κατέχω οτιδήποτε, με οτιδήποτε θα καταπιαστώ. Θέλω να το ξέρω από την αρχή μέχρι το τέλος. Έφημο, έχεις αναφερθεί στον Άντι και τη νύχτα των βραβείων. Σε βλέπω έτσι, παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Και τη νύχτα των βραβείων είχες μιλήσει πολύ όμορφα για αυτόν τον άνθρωπο και είπες ότι αν δεν ήταν ο Άντης, ίσως να μην βρισκόσουν τώρα εσύ εδώ που βρέθηκες και πήρες αυτό το βραβείο. Αυτό είναι το σίγουρο. Είναι πολύ συγκινητικό να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο και θα ήθελα να το αφιερώσω στον άνθρωπο που ίσως είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο, γιατί είναι ο άνθρωπος που πίστευσε σε μένα πριν από μένα, που με παρότρινε να ολοκληρώσω τα όνειρά μου. Και είναι ο άνθρωπος που έχει αγγίξει τη ψυχή μου και τον έχω κλείσει για πάντα εκεί. Και δεν είναι άλλος από τον Άντι Χατζηκοστή. Επειδή ο Άντις σήμαινε πολλά για πάρα πολλούς ανθρώπους, έχει εμψυχώσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Όπως είπες και εσύ, ότι εντόπισες σε εσένα αυτόν τον ταλέντο πριν εσύ καν το δεις. Ναι. Και ήταν μέντορας για πάρα πολλούς. Για πάρα πολλούς όμως. Στη δική σου τη ζωή, πώς ήταν όλο αυτό που έζησες με αυτόν τον άνθρωπο? Ήταν ό,τι πιο ωραίο μπορούσε να μου συμβεί αυτός ο άνθρωπος. Στη δική μου ζωή και στη ζωή των παιδιών. Τι ήταν αυτό που είδα στον Άντι? Τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε απεριόριστη αγάπη μέσα του. Κάθε κύτταρο του νομίζω ήταν γεμάτο με αγάπη και προσφορά. Στον συνάνθρωπο του γενικά μιλάμε. Ήταν οραματιστής, ήταν πανέξυπνος άνθρωπος. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά που μιλάς δημόσια για τον Άντι, αλλά είναι ένας άνθρωπος που είναι κάθε μέρα εκεί, στη ζωή σου. Φτάνει να μπει κάποιος μόνο μέσα στο δικό σου χώρο και ακόμη και να μην σε ξέρει, αντιλαμβάνεται έντονα την παρουσία του. Είναι μαζί μου κάθε μέρα, όπως το είπες, ο Άντης. Το τι ζήσαμε, με πολύ απλά λόγια, ήταν πολύ αληθινό αυτό που ζήσαμε. Είδα την Αθηνά στα Ματάμ Φικαρό, τη στιγμή που ήταν η εικόνα του Άντης στις οθόνες. Ότι ήταν μια πολύ έντονη και φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή και για την ίδια. Δεν ξεχάστηκε ποτέ ο Άντης και ούτε θα ξεχαστεί, αγάπη μου. Δεν υπάρχει ημέρα να περάσει και να μην τον σκεφτούμε, να μην πούμε κάτι για τον Άντη. Είναι εκεί. Είναι εκεί 100%. Το φως του μας φωτίζει και θα μας φωτίζει. Γιατί αυτό ήταν ο Άντης. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος φως. Ήταν ο πιο καθαρός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ.
επαφή μου με τη δική του οικογένεια, είστε οικογένεια. Αλίμονο. Μέχρι και σήμερα. Αλίμονο. Είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι που μου στάθηκαν πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό που περάσαμε όλοι μαζί. Είναι απλά δύο άνθρωποι που αγαπώ, που λατρεύω. Ποια είναι η σχέση σου σήμερα με την οικογένειά του Άντι? Εξαιρετική. Είναι η οικογένειά μου. Έχουμε μια πολύ αγαπημένη σχέση. Είναι οι παππούδες της Αθηνάς, της Ευελίνας, του Κωνσταντίνου και έχουμε καθημερινή επαφή. Είναι ο γονείς μου, Χριστιανά μου. Εγώ έτσι τους νιώθω. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά, ειδικά η πεθερά μου. Ο Άντις έλεγε ότι είναι το αρχέτυπο της μάνας. Και πραγματικά είναι έτσι. Έχει μια μεγάλη αγκαλιά και ο πεθερός μου και όλο τον κόσμο. Έφημο, όταν έφυγε ο Άντις, γιατί είναι πολύ γνωστή η ιστορία σε ολόκληρη την Κύπρο, όταν έφυγε, τι είναι αυτό που κάποια στιγμή σου έδωσε τη δύναμη και είπες ότι οφείλω να σταθώ στα πόδια μου και να προχωρήσω? Τα παιδιά μου. Γιατί περνούσαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το βιώσανε εγώ, ήμουν η μαμά, αυτές ήταν μικρές, αλλά δεν πάβει το ότι βιώσαν τον πόνο, την απώλεια, τη βία. Οπότε έπρεπε να σταθώ εγώ, να είμαι το πρότυπο τους στο πώς να το αντιμετωπίσουν. Και αυτό νομίζω ήταν η κινητήριο δύναμη μου, ότι έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου για τα παιδιά, βέβαια. Δεν είναι ότι είχα σταθεί στα πόδια μου, πέρασε πάρα πολύ καιρός. Αλλά ναι, η αγάπη μου για τα παιδιά μου. Πάμε στο σήμερα, γιατί εσύ κάποια στιγμή προχώρησες στη ζωή σου, γνώρισες τον Μαξ. Ναι, αυτό ήταν κάτι που δεν περίμενα να συμβεί. Μετά από αρκετά χρόνια, πώς μπήκε ο Μαξ στη ζωή σου, πώς έγινε η γνωριμία? Τυχαία, αλλά μοιραία. Τυχαία γνωριστικά μέσω κοινών γνωστών στην Αθήνα. Εγώ γνώριζα όλους τους φίλους του και φίλες του και αυτός τις δικές μου, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Και τυχαία ήρθε αυτή η γνωριμία. Ο Μαξ δεν ήξερε το παρελθόν μου.